Είπαμε, θα πάμε και σε Ξάνθη σήμερα, προκειμένου να δώσουμε λόγο βήμα εκεί σε κριτικούς που μένουν φοιτητές. Σωστά. Είναι η Αργυρό, ο Κωστής και ο Σπύρος. Σωστά λέω τα ονόματα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Χαρά, χαρά. Σας βλέπει όλη η Κρήτη αυτή τη στιγμή. Πρέπει να είστε χαμογελαστοί. Να μας πείτε ο καθένας από μία μαντινάδα, στο τέλος όμως, θα σκεφτείτε στο τέλος τη μαντινάδα. Θέλω να μου πείτε ωστόσο πώς βρεθήκατε στην περιοχή της Ξάνθης. Φοιτητές, Αργυρό. Και οι τρεις φοιτητές είμαστε. Ναι. Εγώ είμαι στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ο Κωστής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ο Σπύρος στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πριν από μήνες η κατάσταση με τα κρούσματα εκεί κορονοϊού στην Ξάνθη είχε ξεφύγει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα. Υπήρχε αυτή η εικόνα. Ναι. Αλλά είναι δύσκολο να κρίνουμε αν όντως ίσχυε αυτό, γιατί γινόντουσαν διπλάσια τεστ. Όσα τεστ γινόντουσαν στην Ξάνθη, περίπου άλλα τόσα γίνονταν και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα υπήρχε μια περίεργη εικόνα. Αυτή τη στιγμή το κλίμα έτσι με τα κρούσματα και την πανδημία πώς είναι στην περιοχή? Είναι αρκετά καλό. Αρκετά καλό. Δεν σας υποχρεώνει κάποιος να φοράτε μάσκα σε εξωτερικούς χώρους? Όχι, είναι όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στα περισσότερα μέρη. Όχι, ας πούμε δεν είναι όπως στο Ηράκλειο που φοράμε στο εξωτερικό. Σωστά, Ηράκλειο και Χανιά πρέπει να φοράμε μάσκες, ναι. Ναι. Για πείτε μας λίγο, αγαπημένο σημείο εκεί στην Ξάνθη που να θυμίζει από Κρήτη, ένα σημείο που μυρίζει Κρήτη, ποιο είναι? Η παλιά πόλη μοιάζει αρκετά με το Ρέθυμνο, την παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Και είναι γενικά είναι μια πολύ ωραία πόλη, Ξάνθη. Έχει αρκετά γραφικά σημεία. Είναι πόλη που αξίζει να κάνει κάποιες βόλτες, να περπατήσει. Έχει πολλά πράγματα να δει κάποιος. Εάν γυρίζατε το χρόνο πίσω και ξανασυμπληρώνατε μηχανογραφικό, θα επιλέγατε την Ξάνθη ως επιλογή? Εγώ ναι. Η Αργυρό, ναι. Ο Κωστής. Σίγουρα ναι. Μάλιστα, κατεβήκατε τώρα το καλοκαίρι στην Κρήτη? Εγώ ήμουνα στην Κρήτη 6 μήνες λόγω του κορονοϊού. Από ποια περιοχή, Αργυρό, είσαι? Από το Ηράκλειο. Ηράκλειο. Ο Κωστής. Εγώ κατέβηκα για γύρω στις 15 μέρες στην Κρήτη. Είμαι από το Ρέθυμνο, εγώ από το Σπύλι. Και ο Σπύρος. Εγώ έχω καταγωγή από τα Χανιά, ένα στάδιο. Φέτος το καλοκαίρι δυστυχώς δεν κατέβηκα και ήθελα πολύ. Ελπίζω τις επόμενες μήνες να κατέβω. Παιδιά, πόση κριτική είναι στην περιοχή? Φοιτητές. Έχετε εικόνα, ναι. Φοιτητές, φαντάζομαι θα έχετε καλύτερη εικόνα. Υπάρχει αρκετό κριτικό στοιχείο στην Ξάνθη. Υπάρχει μάλιστα και ο σύλλογος της κριτικής αδελφότητας που είναι άνθρωποι με ρίζες από την Κρήτη. Οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ξάνθη, έχουν κάνει οικογένειες, δουλεύουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ο Σύλλογος Φοιτητών που πάλι είμαστε αρκετοί φοιτητές. Συνεργαζόμαστε. Ναι. Οι δράσεις τώρα και οι εκδηλώσεις έχουν παγώσει κατά κάποιο τρόπο λόγω κορονοϊού, σωστά? Δυστυχώς, είχαμε αυτή την περίοδο ειδικά, έχουμε πολλές εκδηλώσεις και έχουν παγώσει όλες. Έχουν παγώσει όλες. Ετοιμάζεστε προκειμένου να επιστρέψετε δρυμύτεροι πρώτο ο Θεός από το Δεκέμβρη με το νέο έτος από το Γενάρη και μετά? Θα τα κάνετε μαζεμένα. Κάπως έτσι. Ελπίζουμε. Άμα τα πράγματα είναι καλύτερα. Να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα. Στην περίοδο προ-κορονοϊού, ποια ήταν αυτή η εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών Φοιτητών Ξάνθης ο Ψιλωρίτης που ξεχώριζε, που μένει στην ιστορία? Δηλαδή λέτε πραγματοποιούμε αυτή την εκδήλωση και γίνεται χαμός. Σίγουρα το κριτικό. Το ετήσιο γλέντι μας που το κάνουμε περίπου το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο. Όπου φέτος δεν θα γίνει. Ναι, δυστυχώς. Και γίνεται χαμός εκεί, ε. Ναι. Και η Ξάνθη μας αγκαλιάζει και σε αυτή την εκδήλωση και οι φοιτητές, οπότε ποιος θα μας πει μια μαντινάδα για να κλείσουμε τη σύνδεση? Εγώ από μαντινάδα θα πω σχετικά με το Σπίτι. Δεν πειράζει. Ό,τι θες, έχεις το ελεύθερο. Πες μια μαντινάδα να κλείσουμε.
με καταγωγή από το σπίτι δεν μπορούμε να πούμε το μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει, πως της αγάπης ο καημός της σταματάει τη σκέψη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να πάρουμε λίγο εικόνα από την Ξάνθη εκεί, από την πλατεία, να γυρίσετε λίγο την κάμερα. Είμαστε. Για να μας... Μάλιστα. Εδώ είναι και το ρολόι, δεν ξέρω μου φαίνεται. Βέβαια, βέβαια. Είναι η κεντρική πλατεία εκεί στην περιοχή. Ναι. Παίρνουμε εικόνα από τρεις κριτικούς φοιτητές. Μας μιλάνε για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, για το κριτικό στοιχείο στην περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει μία σειρά ζωντανών συνδέσεων με διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπου το κριτικό στοιχείο είναι έντονο, κάτι το οποίο βέβαια θα συνεχίσουμε να κάνουμε, καθώς είναι και πολλά τα μηνύματα που μας το ζητάτε. Παιδιά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.